Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βλογκάκι. Ετοιμάζομαι να φτιάξω ένα τοστάκι. Μόλις πήγε ο Βασίλης στο γραφικό, τον πήγε ο Ηλίας και εγώ έβγαλα τη σελήνη την πρωινή της βόλτα. Οπότε ετοιμάζομαι και εγώ να φάω και να ξεκινήσω καμιά δουλίτσα. Αν και σήμερα δεν έχω πολλά πράγματα να κάνω και λέω να πάω καμιά βόλτα στο κέντρο, έτσι να σας πάρω και εσάς μαζί μου, να πάμε να δούμε τι καινούργιο έχουν φέρει στα μαγαζιά. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Ο Βασίλης που σας είχα πει ότι ήταν κρυωμένος, μετά δεν ήθελε να πολύ πηγαίνει σχολείο. Ναι. Που στην ουσία μία μέρα έκατσε στο σπίτι, μετά ήταν Σαββατοκύριακο. Δεν είναι ότι έκατσε πολύ και ξέμαθε. Παρ' όλα αυτά δεν ήθελε να πολύ πηγαίνει. Δηλαδή πηγαίνει με κλάματα και έφυγε με κλάματα. Δεν ξέρω γιατί, ίσως δεν είχε αναρρώσει και πλήρως. Βασικά όλα τα παιδιά ήταν με πυρετό. Που λέτε, από ό,τι ενημερώθηκα με πυρετό να λέξω κανένα φως, ήταν ο Ηλίας που με πήρε τώρα. Με πήρε να μου πει πώς πάει. Μόλις τον αφήνει, με παίρνει να μου πει αν μπήκε με όρεξη. Αν δεν μπήκε με όρεξη, ξέρετε όλα αυτά. Με πήρε να μου πει ότι πήγε μια χαρά. Απλά έχει πάρα πολλά άρρωστα παιδάκια στο σχολείο. Μας είπαν ότι τα περισσότερα είναι με κανάνε και πυρετούς, κάτσανε σπίτι με πυρετό κτλ. Εμάς ο Βασίλης έκανε μόνο μπούκωμα, οπότε μια χαρά. Απλά τα περισσότερα είχαν μέχρι και πυρετό. Εμείς την αντιγλιτώσαμε προς το παρόν, μπορώ να πω. Ο Ηλίας κόλλησε και έκανε μέχρι και δέκατα. Εγώ δεν κόλλησα καθόλου, είναι μια χαρά. Δόξα τω Θεώ. Ναι, κατά τα άλλα καλά, είχα κανονίσει, βασικά θέλαμε να πάρουμε να κλείσουμε, να κάνουμε στήρωση στη σελήνη τον άλλο μήνα και της ήρθε περίοδος τώρα, που η περίοδος της σκυλιά κρατάει ένα μήνα, τέλος πάντων, οπότε είναι δύσκολο, δεν υπολόγιζα ότι θα της έρθει τώρα, γι' αυτό είπα να την κάνω τον Οκτώβρη τη στήρωση, Νοέμβρη δεν μπορούμε, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, έχουμε πάρα πολλές υποχρεώσεις. Στο Νοέμβρη. Μπορεί να λείψω και λίγο, να λείπω λίγο από τη Ρόδο, υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Έχουμε ένα γάμο, έχουμε τα γενέθλιά μου, έχουμε τα γενέθλια του Βασίλη, δεν μπορώ να έχω και τη Σελήνη, ξέρετε, με χάπια και τέτοια, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Αλλά Δεκέμβρη θα είναι Χριστούγεννα, θα λείπουμε, οπότε δεν θα την έχω εγώ, δεν μπορώ να τη στηρώσω. Τέλος πάντων, μπέρδεμα ολόκληρο, πρέπει να μιλήσω με την κτηνίατρο. Δεν σταματάει. Και να δούμε τώρα πότε θα τις την κάνουμε. Ιδανικά πριν τα Χριστούγεννα να τελειώνουμε. Σελήν! Τα νεύρα της σκεφτεί, όπως όλες οι γυναίκες όταν περιμένουμε περίοδο, και εγώ περιμένω. Θα είμαστε δύο μες στο σπίτι με νεύρα, θα πάει πάρα πολύ καλά όλο αυτό. Έφτιαξα και φθινοπορεινά νυχάκια, έφτιαξα καφετιά, τα έκανα, τα έκανα ένα καφέ, καφέ όπως λέει και ο Βασίλης, με εδώ μια ταρταρούγα, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά στην κάμερα, σε αυτά τα δύο έκανα ταρταρούγα, είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι καφέ με δύο δάχτυλα σαν ταρταρούγα. Το σχέδιο αυτό το σκέφτηκα και πήρα την ιδέα από κάτι σκουλαρίκια καινούρια που φέραμε, φέραμε κάτι καινούργια κοσμήματα. Βασικά καινούργια σκουλαρίκια φέραμε κυρίως, νέο drop με σκουλαρίκια, πάρα πολύ ωραία, θα σας τα δείξω μετά. Ένα από αυτά είναι και αυτό που φοράω, αυτές εδώ οι καρδουλίτσες, είναι από το Shine by Stam. Θα σας δείξω και τα υπόλοιπα σκουλαρίκια, να σας δείξω και αυτό το σκουλαρίκι που ήρθε που είναι ταρταρούγα και θα είναι νούμερο 1 για το φθινόπωρο. Και λέω Σοφία, εφόσον ήρθαν τα σκουλαρίκια, κάνε και νυχάκι αντίστοιχο, έτσι να πηγαίνεις set. Και ναι, οπότε ήρθαν και κάποια καινούργια σκουλαρίκια. Γενικά έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά το τελευταίο διάστημα, λόγω του ότι και εγώ ξεκίνησα με τα μαθήματα. Έχω ξεκινήσει εδώ και μια εβδομάδα. Τώρα κλείνουμε τη δεύτερη εβδομάδα και έχω ζοριστεί, μπορώ να πω, αρκετά. Διότι είναι η πρώτη φορά που έχω τα μαθήματα σε συνδυασμό με το e-shop. Το μόνο που είναι πιο εύκολο είναι ότι ο Βασίλης λείπει τα πρωινά, οπότε εκεί μπορώ να κάνω κάποιες δουλειές, αλλά συνεχίζει να είναι δύσκολη η κατάσταση. Δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρω όλα και αργότερα. Σκεφτείτε ότι τώρα ακόμα, τώρα ήδη έχουμε αρχίσει να ψωνίζουμε για τα Χριστούγεννα. Έχουν βγει οι καινούργιες κολεξιών, οι χριστουγεννιάτικες με τα γούρια. Οπότε είμαστε στη φάση αυτή που τώρα θα ξεκινήσω να φτιάχνω και εγώ μόνη μου κάτι κολλέ, για γούρια κτλ. Έρχονται πολύ ωραία πράγματα τα Χριστούγεννα.
Εγώ άλλο που δεν θέλω να μπω στο κλίμα από τώρα, δεν το συζητώ αυτό. Οπότε, ναι, επειδή εμείς τρέχουμε πάντα πιο μπροστά λίγο, δηλαδή και στα ρούχα και στα κοσμήματα και στα είδη σπιτιού, όλα αυτά τρέχουν λίγο πιο μπροστά από ό,τι είναι η παρούσα φάση. Οπότε, ναι, έχουμε και βάλει μπρος ήδη τα Χριστουγεννιάτικα. Τέλος πάντων, σας κλείνω, να φώτω το στάκι μου, να χαζέψω λίγο, κάνω βιντάκι, να απαντήσω σε κανένα email και μετά θα έρθω να σας δείξω τα new arrivals, ας το sign by stamp και να τα πούμε. Ίσως ετοιμαστώ να πάω και καμιά βολτίτσα όπως σας είπα. Θα δούμε. Άμα δείτε τι σίδερο έχω... Αφήστε. Με λυπάται ο Θεός. Έχω πολύ σίδερο το οποίο λογικά θα το κάνω ή την Κυριακή τη Δευτέρα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τώρα ήρθα να σας δείξω τα καινούργια σκούλαρια και όπως σας είπα είναι αυτά εδώ που έχουν έρθει και είναι πάρα πολύ ωραία έτσι και γλυκούλικα. Νομίζω βασικά ότι αυτά τα σκουλαρίκια που θα δείτε αυτή τη στιγμή που έχω φέρει είναι Σοφία. Ξεκάθαρα είναι Σοφία, αφού τα είδε ο Ηλίας και μου λέει «Σοφία, αυτά τα σκουλαρίκια έχουν το όνομά σου που έχεις φέρει αυτή τη φορά». Όντως, είναι πολύ χαριτωμένα, έτσι έφερα πολλές καρδούλες, βρήκα πολύ ωραία πραγματάκια. Λοιπόν, πάμε να σας τα δείξω. Να η ταρταρούγα που σας έλεγα. Βλέπετε, από εδώ πήρε την έμπνευση. Ίσως και στα νύχια πρέπει να το είχα κάνει λίγο πιο ανοιχτόχρωμο, να πω την αλήθεια. Είναι τέλειο σκουλαρίκι, είναι κοκάλινο και το καρφάκι είναι ατσάλι, είναι ανοξείδωτο ατσάλι. Καρδουλίτσες αυτές τις τέλειες, οι οποίες αυτές οι δελές και λέει καλά, αυτές εγγράφουν το όνομά σου πάνω. Όντως είναι υπέροχες, είναι καρδούλες με σμάλτο στη μέση που κάνει σαν μάρμαρο. Αυτά εδώ τα φανταστικά, τα πολύ ωραία, τα οποία από τότε που ήρθαν εγώ δεν τα έχω βγάλει από πάνω. Έτσι πολύ ωραία και ιδιαίτερα, βλέπετε πως κάνει ένα και από πίσω είναι πολύ όμορφα, για κάθε μέρα είναι τέλεια. Κρίκι πιο μεγάλη έτσι, είναι λίγο μεγαλύτερο μέγεθος, βασικά είναι το ίδιο μέγεθος με αυτούς που είχα, αλλά είναι πιο χοντροί. Αυτούς τους είχα, τώρα εξαντλήθηκε το χρυσό, θα ξανάρθει και βγαίνουν και στο σημαίνιο. Οι καρδούλες που φοράω στο χρυσό και στο σημαίνιο, αυτά τα είχαμε, τα double drops. Τα κολλιέ μας έχει μείνει μόνο αυτό το μαύρο. Το άλλο που φοράω και εγώ σήμερα δεν υπάρχει, έχει εξαντληθεί αλλά θα έρθει. Το λευκό του, το διάφανο, το εξαντλήσατε. Τα τέλεια αυτά τα λουλουδάκια, τα πολύ ωραία. Ναι, αυτά λοιπόν είχα να σας δείξω και επειδή κάθε φορά έτσι που κάνω βίντεο ζητάτε έναν εκπτωτικό κωδικό και άμα δεν σας δώσω ένα βίντεο μου λέτε «Σοφία τι θα γίνει, κωδικό δεν θα μας δώσεις». Λοιπόν, θα σας δώσω έναν εκπτωτικό κωδικό. Για 24 ώρες μόνο για 24 ώρες, γιατί είναι καινούρια και καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να δίνω έκπτωση σε καινούρια τεμάχια. Βέβαια, αν κάνετε παραγγελία από 60 ευρώ και πάνω, έχετε δωρεάν και τα μεταφορικά, οπότε στην ουσία έτσι κι αλλιώς, οπότε σας βγαίνει μια μεγάλη έκπτωση να πάρετε τα κοσμήματά σας. Αυτά λοιπόν, πάω να ετοιμαστώ γιατί σε λίγο θα φύγουμε. Πάω να δω τι θα φορέσω, να πάμε μια βόλτα με τη μαμά μου και μετά θα πάω απευθείας να πάρω το Βασίλη, να έρθουμε εδώ να φάω εγώ. Ο Βασίλης θα έχει φάει στο σχολείο, πάντως πάει πάρα πολύ ευχάριστα και μου αρέσουν πάρα πολύ οι δραστηριότητες που τους κάνουν γιατί κάθε μέρα μας στέλνουν φωτογραφίες, τους κάνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα, γι' αυτό και όλο το παιδί πάει με τρομερή όρεξη. Και χαίρομαι πολύ πολύ γι' αυτό, θεωρώ ότι περνάει πάρα πολύ καλά και νιώθω κι εγώ πάρα πολύ ωραία. Έτσι που τον βλέπω ότι πραγματικά τους κάνουν ωραία πράγματα και ωραίες δραστηριότητες. Μόλις ετοιμάστηκα, έκανα και ένα live στο TikTok, έτσι μετά από κάτι μέρες που είχαμε να κάνουμε. Λοιπόν, φόρεσα αυτά τα κολλιά που φορούσα από πριν, τελείωσε αυτό, στο live το εξαντλήσατε, αυτό έχει μείνει σε μαύρο το κολλιέ. Καφέ μπλουζίτσα από Pull&Bear, τέλεια. Ταρταρούγα, το συνδύασα με αυτό το καινούργιο μας το σκουλαρίκι, την ταρταρούγα, το οποίο είναι φανταστικό και στις άλλες τρύπες έβαλα την καρδιά, τη Rainbow Hearts, έτσι, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι τρομερό σκουλαρί και πάει με τα νύχια μου. Και από κάτω έβαλα τζιν σορτσάκι, θα βάλω και αθλητικό, ακόμα είμαι με την παντόφλα, ζώνη Louis Vuitton και αυτή τη τσαντούλα την Bolen. Επειδή με ρωτάτε πάρα πολλές για την Bolen, κορίτσια, πάρα πολλές με ρωτάτε. Η Bolen είναι από τις τσάντες οι οποίες μου έχουν βολέψει πάρα πολύ. Το δέρμα της είναι φανταστικό, είναι υπέροχες, έχω δύο. Τη συνιστώ ανεπιφύλακτα.
Θεωρώ ότι βάζει κάτω πολύ καλύτερα brand, όπως Louis Vuitton, Gucci κτλ. Και την έχω πάρει από το official site της Polaine που έρχονται από τη Γαλλία. Δεν υπάρχουν αλλού, δεν υπάρχουν πουθενά, μόνο από το site της Polaine. Μας. Κάθομαι τώρα και το φτιάχνω και είδα ότι δεν το έχω κλείσει. Χθες πήγαμε στα μαγαζιά και πήραμε αρκετά πραγματάκια. Πήρα εγώ για τη γιορτή μου, διότι είναι σε λίγες μέρες. Οπότε θέλει και η μάμα να μου κάνει κάποια δώρα ή πήρα και εγώ κάποια για τον εαυτό μου. Έχω να σας δείξω κάποια πράγματα καινούργια, κάποιες καινούργιες αγορές φθινοπορεινο χειμωνιάτικες, θα έλεγα. Όπως καταλαβαίνετε, ανυπομονώ για το φθινόπωρο και το χειμώνα. Ήδη έτσι έχει αλλάξει και ο καιρός και είναι. Μυρίζει φθινόπωρο, ρε παιδί μου, είναι αλλιώς, έχει μια ψύχρα, ψυχαλίζει που και που, είναι υπέροχα. Σήμερα είναι Σάββατο και έχω το Βασιλάκο σπίτι να περάσουμε και χρόνο μαζί επιτέλους, γιατί μου έλειψε και αυτό έτσι που λείπει τα πρωινά και δεν τον έχω κοντά μου. Εντάξει, μπορεί να μπορώ να κάνω παραπάνω δουλειές, αλλά ό,τι και να είναι, τον είχα συνηθίσει να είναι εδώ το πρωί. Αυτά λοιπόν, οπότε και εγώ κάπου εδώ θα κλείσω αυτό το βλογκάκι, θα τα πούμε στο επόμενο. Φιλάκια πολλά!